Κύριε Κρέτσι, το θέμα μας σήμερα είναι το πρόσωπο καθώς και τα αισθητικά προβλήματα που αυτό παρουσιάζει. Λόγω του ότι το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας, πολλές γυναίκες και άντρες επιζητούν λύσεις από τους πλαστικούς χειρουργούς. Τι είναι αυτό που μας δίνει σήμερα η αισθητική χειρουργική και τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Καλησπέρα. Το σημερινό μας θέμα είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Πριν όμως αναφερθώ στις τεχνικές και τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να βελτιώσει την εικόνα του ανθρώπινου προσώπου, θα ήθελα να αναφερθώ με δύο λόγια ποια είναι η φυσιολογία, δηλαδή ποιο είναι ο μηχανισμός της γύρανσης του ανθρώπινου προσώπου, ο οποίος ξεκινά μετά την ηλικία των 20 και ολοκληρώνεται μέχρι τα βαθιά γεράματα, δηλαδή την ηλικία των 80. Το ανθρώπινο πρόσωπο αποτελείται από δύο οβάλ. Ένα κεντρικό οβάλ το οποίο ξεκινάει από την περιοχή των φρυδιών και φτάνει μέχρι τη γωνία της κατογνάθου και ένα περιφερικό οβάλ. Συνήθως, οι πρώτες αλλαγές με το πέρασμα του χρόνου εμφανίζονται πρώτα στο κεντρικό οβάλ, δηλαδή στα μάτια, στο μέσο της παριάς, στην άκρη του στόματος και στο λαιμό. Μετά την ηλικία των 25 και 30, συνήθως το πρώτο πράγμα το οποίο αρχίζουμε να βλέπουμε σε ένα γερασμένο πρόσωπο ή μάλλον σε ένα πρόσωπο το οποίο ξεκινά να γερνάει, είναι ότι μικρές ρητίδες ή σακούλες σχηματίζονται στην περιοχή των ματιών. Σιγά σιγά αυτό επεκτείνεται συνήθως στο μέσο πρόσωπο με επάχυνση της ρινοπαριακής άβλακας, πτώση του λαιμού και του φρυδιού. Όλα αυτά λοιπόν τώρα συντελούν σε ένα πρόσωπο το οποίο ενώ σε μια νεανική ηλικία είχε ένα τριγωνικό σχήμα, δηλαδή το οβάλ του ήταν τριγωνικό, το οβάλ του σιγά σιγά γίνεται τετράγωνο με αποτέλεσμα το πρόσωπο να φαίνεται πιο κουρασμένο και πιο λυπημένο. Τι έχει αλλάξει στην αισθητική χειρουργική του προσώπου σήμερα σε σχέση με τα τελευταία 10 χρόνια? Η αισθητική χειρουργική του προσώπου, η μοντέρνη αισθητική χειρουργική του προσώπου, είναι αυτή η οποία μπορεί να διορθώσει οποιοδήποτε ανατομικό πρόβλημα σε οποιαδήποτε ανατομική περιοχή, δηλαδή μέτωπο, μάτια, μέσο πρόσωπο ή και λαιμό, έτσι ώστε να το επαναφέρει στη θέση του εκεί που ήταν 10-15 χρόνια πριν, χωρίς όμως να φαίνεται κανένα ίχνος παρεμβατικότητας. Έτσι θα λέγαμε ότι οι επεμβάσεις σταθμός οι οποίες πραγματοποιούνται σήμερα είναι το ενδοσκοπικό brow lift, δηλαδή η ενδοσκοπική ανόρθωση του μετώπου, η ενδοσκοπική ανόρθωση του μέσου προσώπου, η οποία το μέσο πρόσωπο ανορθώνεται ενδοσκοπικά χωρίς τομές, καθώς και σε νέες γυναίκες η ενδοσκοπική ανόρθωση του λαιμού. Δηλαδή στην ουσία είναι no incision facelift. Δηλαδή γιατρέ μου, σε ποια ηλικία μια γυναίκα θα πρέπει να έρθει κοντά σας για να σας συμβουλευτεί, να της πείτε τι πρέπει να κάνει? Το μοντέλο γύρανσης του κάθε ανθρώπου είναι μοναδικό. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μοντέλο, στο οποίο το πρόσωπο του γερνάει, το οποίο όμως επηρεάζεται και από τους διάφορους φυσικούς και μεταβολικούς και βέβαια γενετικούς παράγοντες. Θα λέγαμε χοντρικά ότι μετά την ηλικία των 30 ετών αρχίζουν να υψέρχονται οι αλλαγές στο πρόσωπο, οπότε καλό θα ήταν οι γυναίκες μετά την ηλικία των 30 ετών και αυτές οι οποίες θέλουν πραγματικά να διατηρηθούν κοντά σε αυτήν την ηλικία για πάρα πολλά χρόνια, θα πρέπει να επισκέφτονται τον πλαστικό του χειρουργό και μέσα από μια πολύ καλή συμβουλευτική συζήτηση υπάρχουν αρκετά πράγματα στα οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει έτσι ώστε να είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο είναι για πάρα πολλά χρόνια. Και για τις μεγαλύτερες ηλικίες γυναίκες, τις 50, ας πούμε, τι θα συμβουλεύατε να κάνουν? Θα έλεγα ότι και σε αυτή την ηλικία το μοντέλο γύρανσης είναι μοναδικό πάλι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Υπάρχουν 50 και 60 οι οποίες κρατούνται πάρα πολύ καλά και άλλες γυναίκες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο βαθμό γύρανσης του προσώπου. Θα έλεγα ότι σαν γενικός κανόνας ότι συνήθως στην ηλικία μετά των 45-50 ετών μόνο η επεμβατική εγχειρητική αισθητική χειρουργική μπορεί να επαναφέρει το πρόσωπο σε μια κατάσταση που ήταν αρκετά χρόνια πριν. Δηλαδή θα συνιστούσατε ανεπιφύλακτα σε αυτές τις γυναίκες να κάνουν ένα facelifting, μια επέμβαση στο πρόσωπο πιο ριζική? Θα έλεγα ότι οι Ελληνίδες δεν είναι εξοικειωμένες με τις χειρουργικές επεμβάσεις στο πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά όμως, αν κοιτάξετε το διεθνή τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε άλλες χώρες, θα δείτε ότι οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται λόγω της δουλειάς τους, ασχολούνται με τη showbiz ή στον καλλιτεχνικό χώρο, παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει σε πολύ μικρότερη ηλικία, τις κρατούν για πάρα πολλά χρόνια νέες, σε ακόμα μεγαλύτερη ηλικία. Θα έλεγα κατηγορηματικά ναι, αν η γυναίκα έχει κάποιο συγκεκριμένο ανατομικό πρόβλημα και κάνει τη σωστή επέμβαση, τότε μπορεί να επαναφέρει το βιολογικό της ρολόι πολλά χρόνια πίσω.
Ποια είναι λοιπόν τα νέα δεδομένα στις μη επεμβατικές θεραπείες του προσώπου? Σήμερα η πλαστική χειρουργική διανύει ένα καινούριο δρόμο, ο οποίος ονομάζεται Green Plastic Surgery, δηλαδή οικολογική πλαστική χειρουργική. Και ποια είναι αυτή? Σήμερα λοιπόν τώρα έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε βιολογικές θεραπείες στο ιατρείο με πολυδύναμα κύτταρα από τον ίδιο τον ανθρώπινο οργανισμό. Δηλαδή, εκεί λοιπόν τώρα που μπορούσαμε σε άλλες περιπτώσεις να εγχύσουμε υλικά όπως υλερονικό όξι και ένα σωρό άλλα υλικά τα οποία υπάρχουν στο εμπόριο, σήμερα λοιπόν τώρα μπορούμε να εξάγουμε από τον ίδιο μας τον οργανισμό τους λεγόμενους αυξητικούς παράγοντες, growth factors, όπου μέσα από μια ειδική επεξεργασία συγχρόνως μαζί με ή όχι χρήση πλαστοκυττάρων, τα οποία τα εξάγουμε από το ίδιο μας το λίπος, έτσι ώστε μέσα από μια απλή διαδικασία η οποία γίνεται στο ιατρείο, να μπορούμε να τα εγχύσουμε με μικροενέσεις, να τα εμφυτεύσουμε δηλαδή στο πρόσωπο, το οποίο προκαλούν πραγματικά μια τρομερή αναγέννηση σε όλο τον κυταρικό πληθυσμό του ανθρώπινου προσώπου, που πραγματικά η γυναίκα μετά τη θεραπεία αρχίζει να βλέπει μια απίστευτη βελτίωση σε ό,τι αφορά την υφή του δέρματός της, αλλά και τη συνολική εικόνα στο πρόσωπό της. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η βελτίωση διαρκεί για πάρα πολλούς μήνες ή και χρόνια. Θα λέγαμε ότι είναι η επανάσταση, διότι πλέον υλικά από το ίδιο μας το σώμα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε επιτόπου, έτσι ώστε να κάνουμε πραγματική αντιγύρανση. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά, αλλά πόσο επίπονα είναι, πόσο στοιχίζει μια τέτοια επέμβαση, μήπως είναι ιδιαίτερα δαπανηρή? Οι επεμβάσεις αυτές είναι επεμβάσεις οι οποίες γίνονται στο ιδιωτικό ιατρείο, συνήθως χωρίς τοπική αναισθησία. Θα έλεγα ότι στην κλίμακα πόνου θα είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με το να πηγαίνει ένας άνθρωπος στον οδοντίατρο. Η γυναίκα ή ο άντρας έρχεται, το κάνει και μετά από ένα τέταρτο 20 λεπτά φεύγει, μπορεί να κάνει τις καθημερινές δραστηριότητες την επόμενη μέρα, χωρίς σχεδόν κανένα ίχνος παρεμβατικότητας ή έστω μιας μικρής μελανιάς. Από εκεί και πέρα, το εύρος κάθε θεραπείας όμως μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο ή λίγο πιο μικρό. Θα έλεγα όμως ότι είναι μια θεραπεία η οποία την επόμενη μέρα μπορεί να κάνει τα πάντα χωρίς να φαίνεται κανένα σημάδι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κόστος, θα έλεγα ότι δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Αγγίζει σχεδόν τις τιμές της πλαστικής χειρουργικής, η οποία αφορά και τα ενέσιμα υλικά. Γιατρέ μου, να σας ευχαριστήσω, και κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, τι συμβουλές θα δίνετε στις σύγχρονες γυναίκες? Καταρχήν, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό και ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος, έχοντας ένα ανατομικό χαρακτηριστικό το οποίο για κάποιον άλλον μπορεί να υπάρχει μια δυσμορφία, πρέπει να την επιδιορθώσει. Αυτό πολλές φορές είναι και λάθος, διότι βλέπουμε πολλούς αστέρες ό,τι αφορά τις showbiz ή και τον καλλιτεχνικό χώρο, που έχοντας μια ανατομική δυσμορφία είναι πάρα πολύ διάσημη. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, θα έλεγα ότι οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί θα πρέπει να επισκεφθούν ένα πλαστικό χειρουργό, ο οποίος να τους εξηγήσει και να τους βλέψει τι είναι αυτό το οποίο προτείνει, και από εκεί και πέρα να έχουν αρκετή πληροφόρηση και από άλλους πλαστικούς χειρουργούς ή μέσω του ίντερνετ, έτσι ώστε να έχουν τη σωστή καθοδήγηση για να μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημά τους όμορφα, μόνιμα και σωστά για την υπόλοιπη ζωή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.